Η σύμβαση σε εντενή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την δημιουργία ενός ασφαλούς, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, χωρίς τον φόβο της βίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αποτελεί ουσιαστικά μια εξυγχρονισμένη και πληρέστερη έκδοση προγενέστερης παρόμοιας σύμβασης του 1985, απόρρια της ποδοσφαιρικής τραγωδίας στο Χέιζελ των Βρυξελών. Με την παρούσα διεθνή σύμβαση γίνεται πιο άμεσος και πιο σαφής ο σκοπός, που δεν είναι άλλος από την προστασία του ποδοσφαίρου και γενικότερα των δημοφιλών αθλημάτων ως παραγόμενου επιχειρηματικού προϊόντος. Έτσι λοιπόν μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, την επιχειρηματική δράση στον χώρο που παράγει και αναπαράγει τη σύψη, τη βία, τη χειραγώγηση των αγώνων και την ασυδοσία. Όλες οι μέχρι σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ πριν, ακόμα και παλιότερα επί Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, οι διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις δεν μπόρεσαν να τα αντιμετωπίσουν, διότι δεν ήθελαν να ακυρώσουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Σας θυμίζω μία αντίστοιχη σύμβαση, Μακολέιν, που υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2014 και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή το 2019, σχετικά με την χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επίγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό. Πουθενά, μα πουθενά, σε κανένα νόμο, σε καμία σύμβαση, δεν υπάρχει σύνδεση του ίδιου του φαινομένου της βίας με τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, παράγωγο του οποίου είναι η βία. Και αυτό το αποφεύγεται συστηματικά. Αντίθετα, πάντα είχατε ως κύριο μέλημα την προσαρμογή του νομοθετικού περιβάλλοντος στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών συμφερόντων για την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης του ποδοσφαίρου και των άλλων αθλημάτων. Φυσικά, τις όποιες θετικές διατάξεις ή δυνάμεις θετικές ενός σχεδίου νόμου ή μια σύμβαση, το ΚΚΕ δεν έχει πρόβλημα να τις αναδείξει και να τις υιοθετήσει. Το ερώτημα όμως που προκύπτει για μας είναι αν αυτή η σύμβαση που συζητάμε λύνει το πρόβλημα της βίας. Κατά την άποψή μας, δεν αντιμετωπίζει τη βία στον αθλητισμό ως μέρος της συνολικής κοινωνικής βίας. Περιορίζει την αντιμετώπιση του στο κατασταλτικό μέρος με την δημιουργία Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εντός της αστυνομίας, που θα είναι υπεύθυνο, όπως αναφέρει η σύμβαση, για τη διεθνή συνεργασία σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διάφορα άλλα με τα αντίστοιχα γραφεία άλλων χωρών. Από μόνο του αυτό μας κάνει εμάς τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να σταθούμε αρνητικά στη σύμβαση. Γιατί η ουσία τελικά της σύμβασης είναι αυτή. Τι εξυπηρετεί ένας επιπλέον μηχανισμός κατασταλτικής αντιμετώπισης της βίας σε κρατικό και διακρατικό επίπεδο? Μιλάμε για ανταλλαγή πληροφοριών, φακέλωμα, εθνικά σημεία επαφής, επιτροπή εφαρμογής σύμβασης, που απλώνεται σε όλο το κοινωνικό πεδίο. Πρόκειται για μια συνήθη τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθεί γενικές κατασταλτικές κατευθύνσεις με πρόσχημα στην προκειμένη περίπτωση τη βία μέσα και έξω από τα γήπεδα. Κατά την άποψή μας είναι ένα ακόμα φιλοσικής, ένας ακόμη μηχανισμός παρακολούθησης, παραβίασης δημοκρατικών ελευθεριών, διότι σε ένα τσουβάλι τελικά θα μπουν όλα, χρήση προσωπικών δεδομένων εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης. Τέτοια μέτρα γρήγορα μετατρέπονται σε μηχανισμό φακελώματος, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατεία αυτή είναι πολυεργαλεία και αξιοποιούνται ως πειραματικός σωλήνας για ευρύτερα καταστατικά μέτρα και με την χρήση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Και η κυβέρνηση, δείχνοντας το πρόσωπό της εξ αρχής, στη βάση νόμος και τάξη, θα αξιοποιήσει την εμπειρία αυτή για γενικότερη καταστολή των αγώνων του λαού μας. Άλλωστε, δείγματα γραφής το επιβεβαιώνουν, όπως τα μέτρα ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα, την απαγόρευση των διαδηλώσεων, μέτρα ενάντια στους πρόσφυγες και άλλα. Το γήπεδο και στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως εργαστήριο για να εμβολιαστούν μέτρα που αξιοποιήθηκαν μετά ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα και τη δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι τάχα μου μάχεται κατά της βίας εντός και εκτός γηπέδου, μίλησε για φαινόμενο Λερναία Ύδρα. Δεν απαντάει όμως πως ξεφύτρωσε το φαινόμενο της βίας και του χολιγκανισμού. Είναι αποτέλεσμα κάποιας θεϊκής τιμωρίας? Είναι το κακό το ριζικό μας? Τι από όλα αυτά συμβαίνει? Ποιο είναι το αίτιο που δημιουργεί και μεταβάλλει ένα νεαρό φύλαθλο σε θλιβερό χούλιγκαν? Το ρωτάω διότι η βία δεν αντιμετωπίζεται αν δεν αντιμετωπιστούν τα αίτια. Ο αθλητισμός από μόνος του δεν παράγει βία. Είναι κοινωνικά τα αίτια. Και τα αίτια είναι πολλά. Δεν είναι μόνο ένα. Να μιλήσουμε για την ανεργία που πλήττει τις νεαρές κυρίως ηλικίες και αναγκάζει εκατοντάδες νεαρών να ζουν υποκαθεστώς ανέχειας. Είναι οι γενικότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επιτρέπουν την αναβίωση σκοταδιστικών αντιλήψεων, την εμφάνιση εθνικιστικών, φασιστικών στοιχείων και οργανώσεων, τη συνύπαρξή τους με λούπεν στοιχεία, με την παρουσία πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης, με ακραίες οπαδικές φωνές που δρούν ανεξέλεγκτα από κάθε έννοια ελέγχου, διαμορφώνοντας αντιλήψεις που αναπαράγουν τη βία στα σκαλοπάτια των γηπέδων. Κυρίως όμως είναι η επιχειρηματική δράση στον χώρο του αθλητισμού, για την οποία πολιτικά όχι απλά την καλύπτεται όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και την προστατεύεται, αλλά την ενισχύεται, της δίνεται σάρκα και οστά, την υπηρετείται με απόλυτη προσήλωση, με τα κάθε φορά θεσμικά πλαίσια. Γι' αυτό φυτρώνουν συνεχώς και νέα κεφάλια. Αυτή είναι που γεννά τις εγκληματικές συμμορίες με οπαδικό μανδύα, αποτελώντας και εκτροφείο της φασιστικής και άλλων μορφών εγκληματικής βίας. Και αντί να κόψετε το κεφάλι, περνάτε από τον ερχόμενο Αύγουστο την ευθύνη της λειτουργίας των συνδέσμων Λεσχών στις ΠΑΕ ΚΑΕ. Την ίδια ώρα που είναι γνωστό της πάσης ότι επιχειρηματίες ιδιοκτήτες των ομάδων δημιουργούν τους οπαδικούς στρατούς για την προάσπιση των εκάστοτε συμφερόντων τους, ούτε η ΕΠΟ είναι άμυρη των ευθυνών για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, όπου οι οπαδικοί στρατοί και η βία αξιοποιούνται για την προώθηση των συμφερόντων ιδιοκτητών των ΠΑΕ. Αυτή είναι η αιτία που μαστίζει το δημοφιλέστερο άθλημα και όλο τον αθλητισμό γενικότερα, που στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα γίνεται άλλο ένα εμπόρευμα για να θησαυρίζουν λίγοι και ταυτόχρονα να χειραγωγούνται οι πολλοί και να σφάζονται για αλότριες σημαίες στο όνομα της αγάπης για την ομάδα. Τι είναι οι πρόεδροι των ομάδων αλήθεια? Δεν είναι βιομηχανοί, δεν είναι εφοπλιστές, δεν είναι τραπεζίτες? Δεν είναι όλοι αυτοί που ρουφάνε το αίμα του κοσμάκι καθημερινά? Δεν είναι αυτοί που έχουν τα αθλητικά και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, των ΚΑΕ και άλλων τέτοιων ομάδων? Όλοι αυτοί μήπως δεν έχουν σχέση με παράγοντες, με πολιτικούς παράγοντες? Δεν έχουν σχέση με κόμματα? Βεβαίως και έχουν. Μέχρι και προεκλογικές φιέστες στείνουν, οργανώνουν και με την επίσημη βούλα πολλές φορές υπουργείων. Ποιοι τρώγανε προεκλογικά με προέδρους ομάδων? Αυτά τα γνωρίζουμε όλα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει διαμορφωθεί δηλαδή ένα ολόκληρο σύμπλεγμα σύψης που βρίσκεται γύρω από το ποδόσφαιρο και τα άλλα αθλήματα.
Αυτό λοιπόν το σύμπλεγμα με τις ομάδες εταιρείες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους ανταγωνισμούς τους, τον τζόγο, τα στημένα και τα σκάνδαλα, τον χορό δισεκατομμυρίων με τα συμβόλαια, τις διαφημίσεις και τους μηντιάρχες, είναι δημιούργημα της μετατροπής του ποδοσφαίρου σε εμπόρευμα που πουλιέται και καταναλώνεται. Η εγκληματική δραστηριότητα αυτού του συμπλέγματος, όπως είναι αναμενόμενο, δεν περιορίζεται στις κερκίδες και γύρω από αυτές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το εμπόριο ναρκωτικών που ανθίζει στα φυτώρια αυτά, απονεκρώνοντας την νεολαία με την οποία έρχεται σε επαφή. Δεν είναι έτσι καθόλου τυχαίο που μέσα σε αυτά τα φυτώρια ο φασισμός βρίσκει λίπασμα, μολύνει τα μυαλά των νέων με το δηλητήριό του. Από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία που στην κοινή τους επιστολή, και θέλουμε και από αυτό το βήμα να το εκθιάσουμε, οι βετεράνοι των ποδοσφαιρικών ομάδων της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν τόσο τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, όσο και τη δολοφονική δράση των φασιστικών συμμοριών στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Οι φίλαθλοι όλων των ομάδων που δικαίως αηδιάζουν και αγανακτούν, πρέπει να καταδικάσουν αυτά τα επεισόδια και να απομονώσουν όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Τα συνθήματα που ακούγονται από τις μαθητικές κοινότητες, από εργατικά σωματεία, ότι δεν θα επιτρέψουμε το δηλητήριο του φασισμού στις γειτονιές μας, ότι δεν θα ανοιχτούμε τα σχολεία των παιδιών μας να γίνουν κολακτήρια κάθε φασίστα, χρειάζεται να γίνουν σύνθημα και στα χείλη των οπαδών όλων των ομάδων. Έξω οι δολοφόνοι και οι φασίστες από τα γήπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσαν και ο κύριος Αυγενάκης μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, με αύξηση ποινών, απαγόρευση αναστολής έκτησης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, επαναφορά του κουκουλονόμου, αναστολή λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων και τα παραρτήματά τους από τον Ιούλιο του 2022 και διάφορα άλλα, συνιστούν απλά, κατά τη γνώμη μας, αυστηροποίηση των ποινών για όσους εμπλέκονται σε περιστατικά οπαδικής βίας. Τίποτα περισσότερο. Δηλαδή έχουμε άλλη μια αυστηροποίηση. Έχουμε δοκιμασμένες συνταγές που δεν έλυσαν το πρόβλημα στο παρελθόν και που σε ορισμένες περιπτώσεις ανοίγουν και επικίνδυνα μονοπάτια. Απ' την άλλη, ανάθεση ρόλου θεματοφύλακας στις αθλητικές εταιρείες για τη λειτουργία των συνδέσμων, δηλαδή ο λύκος θα φυλάξει τα πρόβατα. Είναι ποτέ δυνατόν? Τα καταστατικά μέτρα πάντα από ένα σημείο και μετά αναζωπυρώνουν την ένταση, ανατροφοδοτούν την ένταση, τη βία, το χουλιγκανισμό. Αυτά μεταφέρονται και εκτός γηπέδου. Μα νομίζω ότι το περιστατικό που ζήσαμε ήταν εκτός γηπέδου, δεν ήταν μέσα στο γήπεδο. Το ίδιο γίνεται και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα λοιπόν, όσο δεν θίγονται οι οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που δημιουργούν οπαδικούς στρατούς και χούλιγκαν, η διασύνδεσή τους με φασιστικές οργανώσεις και επιχειρηματίες, το φαινόμενο τόσο θα διαιωνίζεται σε βάρος των υγιών φιλάθλων. Μόνο η πάλη του λαού μπορεί να ξεριζώσει αυτή τη σαπίλα που γεννάει εμπορευματοποίηση, και είναι πολλές οι φορές που η λαϊκή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο είχε καταλυτικό ρόλο. Οι προτάσεις του ΚΚΕ σήμερα είναι επίκαιρες, αναγκαίες και ρεαλιστικές, γιατί συγκρούονται με την αιτία του προβλήματος. Εσείς όμως τις απορρίπτετε. Άμεσο χαρακτήρα είναι το αίτημα για τη μεταφορά των ανωνύμων αθλητικών εταιριών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να ελέγχονται τα οικονομικά τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Χωρίς τη χρήση ευεργετικών διατάξεων, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και για την κατάργηση του στοιχηματισμού αθλητικών αγώνων. Και όλα αυτά που πρέπει να κατατείνουν στην κατάργηση συνολικά της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο του αθλητισμού, με κατάργηση των ανωνύμων εταιριών, των ΠΑΕ, των ΚΑΕ. Ούτως ή άλλως σήμερα σε μια σειρά από τα αθλήματα, μα είτε είναι αυτό το ποδόσφαιρο, είτε είναι το μπάσκετ, είτε είναι το βόλεϊ, οι αθλητές αμείβονται με μισθούς πείνας. Πρέπει λοιπόν να οδηγηθούμε στην κατάργηση του στοιχηματισμού, τη συμμετοχή των αθλητικών αγώνων στο στοίχημα. Είναι λοιπόν μια σειρά από προτάσεις που, εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι θα λύσουν το πρόβλημα οριστικά, αλλά μπορούν να δώσουν μια εκτόνωση.
Αυτό πρέπει να διεκδικήσει ο λαός, οι φύλαθλοι, όλοι όσοι έχουν αγανακτήσει, έχουν συχαθεί με αυτή την κατάσταση. Βλέπουν μπροστά τους τον χορό δισεκατομμυρίων, τη στιγμή που αυτοί δεν έχουν τα στοιχειώδη και αναγκάζονται να πληρώνουν για να αθλούνται οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Βέβαια, το σύστημα ούτε θέλει, ούτε μπορεί να ξεριζώσει τη μήτρα αυτής της απειλής στο εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο. Ποιος άλλωστε δεν έχει ακούσει τη φράση ή δεν πιστεύει, αν θέλουν τους μαζεύουν αμέσως, μέσα σε μια νύχτα τους έχουν μαζέψει, κάθε φορά που έρχονται στη δημοσιότητα παρόμοια περιστατικά. Όλοι κατανοούν ότι το φαινόμενο της οπαδικής βίας απολαμβάνει για τους παραπάνω λόγους τη στήριξη των επιχειρηματιών και την ανοχή των μηχανισμών του κράτους, καθώς δεν είναι λίγες φορές που η δικαιοσύνη τους έχει ρίξει στα μαλακά. Και ακριβώς επειδή η τελευταία δολοφονία ήταν θέμα χρόνου να συμβεί, ο λαός, η νεολαία, πρέπει αποφασιστικά και οργανωμένα με την πάλη τους να στοχεύσουν στις αιτίες, που είναι το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα που έχει μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε αρένα επιχειρηματικών συμφερόντων. Μόνο με στόχο τις ριζικές αλλαγές και την ολική κατάργηση του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, τη διάλυση των ΠΑΕ και την απόδοση των ποδοσφαιρικών και άλλων γηπέδων στο λαό, μπορεί το ποδόσφαιρο και τα άλλα αθλήματα να απαλλαγούν από τα φαινόμενα αυτά, να γίνει μια πραγματική εξυγίανση του αθλητισμού. Είναι υποκριτική η στάση της κυβέρνησης, η οποία από τη μία επιχειρεί έλεγχο και μέτρα για τη χειραγώγηση των αγώνων, την καταπολέμηση της αδιαφάνειας και την αντιμετώπιση της βίας και από την άλλη στράγγισμα της χρηματοδότησης στα αθλητικά σωματεία. Πολλά αεραστεχνικά σωματεία κινδυνεύουν με λουκέτο και αν δεν σταματήσουν τη λειτουργία τους, στην καλύτερη περίπτωση συγχωνεύονται και συνεχίζουν την αναζήτηση χρημάτων για να μπορεί να βγει η χρονιά. Δεν μπορεί να είναι στο περιθώριο η ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στην γειτονιά. Η συμμετοχή της νεολαίας σε αυτόν, αγνοώντας τις προτάσεις των μαζικών και επιστημονικών φορέων που αποτελούν αντίβαρο στη σημερινή κατάσταση. Το τελικό λοιπόν συμπέρασμα για το ΚΚΕ είναι ότι με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε βάθος οι πραγματικές αιτίες του υπαρκτού και σοβαρού προβλήματος της αθλητικής βίας, που είναι η εμπορευματοποίηση και επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό, μιας καθολικής ανθρώπινης δραστηριότητας που βρίσκεται στο περιθώριο στην αγωγή και την εκπαίδευση του λαού. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ευχαριστώ.